Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε και από αυτό το βήμα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Ισπανίας και ιδιαίτερα της Βαλένθια, που αυτές τις ώρες δοκιμάζεται σκληρά. Άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι και στην Ισπανία και στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού, ο λαός παραμένει απροστάτευτος. Απέναντι χωρίς πολιτική προστασία, απέναντι σε ένα επιλεκτικά ανίκανο κράτος. Με την κλιματική κρίση να είναι καραμέλα, στερώντας από τους λαούς την προστασία και τις υποδομές που επιβάλλει σήμερα η τεχνολογία, μία λύση έχουν οι λαοί. Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, γιατί ο λαός σώζει το λαό και στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Και αυτό το επιλεκτικά ανίκανο κράτος γίνεται εξαιρετικά ικανό, όταν εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν νομοθετεί για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως στο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ τους. Αλλά δεν είναι. Και η διαχείριση αποβλήτων και η προώθηση των ΑΠΕ και οι χωροταξικές ρυθμίσεις είναι ψηφίδες στη μεγάλη εικόνα της πράσινης μετάβασης. Και φυσικά όταν λέμε πράσινη μετάβαση εννοούμε ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάκαμψη και ανθεκτικότητα. Που ανάκαμψη σημαίνει δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών για λιμνάζοντα κεφάλαια και ανθεκτικότητα σημαίνει θωράκιση της κερδοφορίας αυτών των ομίλων. Για να αποκωδικοποιήσουμε λοιπόν τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, πρέπει να αναφερθούμε στους στόχους του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ, του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Δηλαδή, των στόχων, την εξειδίκευση των στόχων της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, την εξειδίκευσή τους λοιπόν στη χώρα μας. Και αυτούς ακριβώς επιχειρεί να προωθήσει το νομοσχέδιο. Και οι στόχοι του ΕΣΕΚ για τη χώρα μας είναι να γίνουμε καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, κυρίως από ΑΠΕ, με έμφαση στις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών, των ανεμογεννητριών και των μπαταριών. Για τις επενδύσεις αυτές θα απαιτηθούν, εκτιμάται, κεφάλαια της τάξης των 95 δις μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030, 95 δις και 330 δις μέχρι το 50. Αυτό σημαίνει περίπου 15 δισεκατομμύρια το χρόνο. Για να έχουμε έτσι μια σύγκριση, τόση περίπου είναι η συνολική δαπάνη για την υγεία το 22 με τα νούμερα του 22, εκ των οποίων 10 δισεκατομμύρια είναι από φόρους δικούς μας, δηλαδή δημόσια δαπάνη, και 6 δισεκατομμύρια κατευθείαν από την τσέπη μας. Ποιοι λοιπόν θα υπομισθούν και αυτό το κόστος της πράσινης μετάβασης? Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που ήδη πληρώνουν ή ακόμα χειρότερα αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν μέσα από τους πολύχρωμους λογαριασμούς ρεύματος κάθε μήνα. Και ξέρετε, το ίδιο το ΕΣΕΚ προβλέπει ότι η τιμή ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις θα συνεχίσει να ανεβαίνει μέχρι να πέσει, λέει, κάπου το 2050. Και δεν θα αναφερθώ σε όσα είπε ο Υπουργός στις προάλλες για τη δυναμική της λιανικής τιμής που δεν αποτυπώνεται στο ΕΣΕΚ, γιατί κι άλλα δεν αποτυπώνονται στο ΕΣΕΚ, αλλά δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Είναι λοιπόν αφελές και επικίνδυνο να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε εδώ μέσα τη μεγάλη εικόνα, το φόντο. Γιατί τίποτα δεν συμβαίνει εν κενό. Και η μεγάλη εικόνα είναι η πρωτοφανής ένταση ανταγωνισμή μεταξύ υπεριαλιστικών κέντρων για έλεγχο δρόμων και αγορών. Η στόχη δηλαδή να γίνει η χώρα μας ενεργειακός κόμβος και καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, η στόχη ίδια για τις ΑΠΕ, η απολιγνητοποίηση, ο ρόλος του φυσικού αερίου σε αυτή τη διαδικασία, όλα αυτά είναι εντελώς συνδεδεμένα με τους σχεδιασμούς
και υποτάσσονται στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, για τη χάραξη νέων δρόμων ενέργειας και εμπορευμάτων. Και είναι αφελές και επικίνδυνο να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε εδώ μέσα τη σύνδεση μεταξύ ανακύκλωσης και της πολιτικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, για παράδειγμα, ή μεταξύ της κυκλικής οικονομίας και την πολιτική της πράσινης μετάβασης, όταν η Κίνα ελέγχει κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για αυτή, ή τη σχέση μεταξύ των στόχων εγκατεστημένης ισχύως ΑΠΕ, όπως προβλέπει το ΕΣΕΚ, και των διασυνδέσεων, των μεγάλων διασυνδέσεων όπως της Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά και των μικρότερων. Με αυτούς τους στόχους, με αυτές τις πολιτικές, συμφωνούν όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και με όλες τις εκδοχές που συμμετέχουν σε αυτή τη Βουλή. Συμφωνούν και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες εξάλλου αναφέρονται όταν στείλουν καυγάδες με την κυβέρνηση, και με την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Και πάμε στις προτεραιότητες. Γιατί οι προτεραιότητες τίθενται με βάση τις επενδύσεις και την απόδοσή τους. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο. Και αυτό είναι και η μόνη αγωνία. Και ποιοι απουσιάζουν από όλη αυτή τη συζήτηση? Μα αυτοί που παράγουν τα πάντα και αυτοί που πληρώνουν για τα πάντα, που είναι οι ίδιοι. Οι εργαζόμενοι δηλαδή και οι οικογένειές τους, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, και επιμένουμε σε αυτό, όπως επιμένει να τους αποκαλεί ο Υπουργός. Γιατί μάλλον το κάνει για να εμπεδωθεί ότι είναι έρμεα των δυνάμεων της αγοράς και η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι για αυτούς. Ατομική ευθύνη και όποιος αντέξει. Ή όπως είχε πει ένας άλλος υπουργός, όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Αλλά ξέρετε, η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι θέμα γούστου ή επιλογής. Είναι ανάγκη. Βασική ανάγκη. Και αυτή την ανάγκη την κάνετε εμπόρευμα. Για να έχει εγγυημένα κέρδη, βέβαια, όποιος επενδύσει σε αυτή. Η προστασία του περιβάλλοντος, οι καθαρές γειτονιές δεν είναι για κατανάλωση. Οι ελεύθεροι χώροι, τα δάση, οι παραλίες δεν είναι για κατανάλωση. Η ισόρροπη σχέση ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος είναι ανάγκη, είναι ποιότητα ζωής. Με σύγχρονους όρους. Και αυτό είναι το πραγματικά ζητούμενο και το πραγματικά προοδευτικό σήμερα. Και βέβαια αυτό ούτε θέλει, αλλά ούτε και μπορεί να το εγγυηθεί η λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Και κάτι ακόμα, απευθύνεστε με απαξίωση σε όποιον τολμά να αναρωτηθεί αν η πράσινη μετάβαση είναι πράγματι πράσινη. Σε όποιον αμφισβητεί το κοινωνικό όφελος από αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέτε με απαράδεκτο ύφος και κουνάτε το δάχτυλο, είστε ενάντια στις ΑΠΕ. Γιατί για κάποιο μεταφυσικό λόγο η ΑΠΕ είναι η παράνομη κριτική. Είναι το νέο ιερό δισκοπότηρο προς το οποίο όλοι οφείλουμε να θυσιάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Αλλά ξέρετε, δεν είναι με τις ΑΠΕ η αντίθεσή μας. Και αυτό σας το λέμε όλοι. Με την πολιτική που ακολουθείτε ώστε αυτές να αποτελέσουν επενδυτικά ελντοράντο για ελάχιστους επιχειρηματικούς ομίλους. Με αυτό έχουμε μέτωπο και θα έχουμε μέτωπο. Γιατί το ενεργειακό μείγμα, για παράδειγμα, δηλαδή πόσα φωτοβολταϊκά, πόσες ανεμογεννήτριες, πόσες μπαταρίες, πόσο φυσικό αέριο, πόσο λιγνίτης, δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι μεταφυσικό, είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης το ενεργειακό μείγμα. Τα μοντέλα τα οποία τρέξατε για να βγάλετε αυτά τα αποτελέσματα έχουν παραδοχές. Οι παραδοχές έχουν πολιτικούς στόχους. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης και οι στόχοι. Η ιεράρχηση των διασυνδέσεων, μικρών και μεγάλων, είναι πολιτική απόφαση. Το φυσικό αέριο επιλέχθηκε σαν μεταβατικό ρηκτό καύσιμο που το έπαιρνε φθηνά η Γερμανία από τη Ρωσία όταν η χώρα μας ήταν στα μνημόνια, είναι πολιτική απόφαση. Το ότι ο δικός μας φθηνός λιγνίτης έγινε ακριβώς, ως μη όφιλε, λόγω του ευρωπαϊκού μοντέλ καπέλου στους ρήπους, γιατί ξέρετε, δεν είναι παγκόσμια σταθερά το EUCTS, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Το σύστημα των ρήπων, το χρηματιστήριο των ρήπων, είναι ένα εργαλείο στα χέρια λίγων. Το ότι οι μονάδες φυσικού αερίου που είναι στα χέρια συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων θα αποζημιώνονται, λέει το ΕΣΕΚ, θα αποζημιώνονται και από πάνω επειδή θα παράγουν λιγότερο σε λίγα χρόνια, αυτό είναι πολιτική απόφαση. Από πού και ως πού λοιπόν μια πολιτική είναι υπεράνω κριτικής? Και κουνάτε και το δάχτυλο. Και μάλιστα με ύφος ιεροξεταστή του Μεσαίωνα, θα μου επιτρέψετε, που αμφισβητεί το ορθό δόγμα, αλλά όλοι ξέρουμε πια τι έκρυβε εκείνο το ορθό δόγμα. Είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε το λαό για τους σχεδιασμούς που συνδέονται με αυτή την πολιτική. Να εξηγείτε γιατί ακολουθείτε
αυτή την πολιτική με τέτοια σπουδή και αγωνία. Και επειδή φυσικά δεν θα το κάνετε, οφείλουμε να το κάνουμε εμείς. Νομοθετείτε λοιπόν για τα πλωτά φωτοβολταϊκά. Μια μη όρημη τεχνολογία, με προβλήματα ακόμα, χωρίς προτυποποίηση. Με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ακόμα μελετώνται. Με τι κριτήρια θα χωροθετήσετε? Πώς θα εκπονηθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Δεν είναι απάντηση βέβαια το ότι είναι λίγα. Δεν θα πειράξουν. Το θέμα είναι να γίνει αρχή. Γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλα. Εξάλλου, οι επενδυτές θέλουν κι άλλα. Εσείς μας το είπατε. Νομοθετείτε για την αποθήκευση. Στη μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων, ειδικά από μη ελέγξιμες πηγές όπως ηλιακή και αιωλική ενέργεια, είναι μια λύση, λέτε. Μια λύση όμως σε ένα πρόβλημα που η πολιτική σας έχει δημιουργήσει. Αλλά είναι μια κακή λύση. Με μικρό χρόνο ζωής, με εξάρτηση από κρίσιμα ορυκτά όπως το λίθιο που τις καθιστά στρατηγικά επισφαλής ως λύσης, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και φυσικά χωρίς θεσμικό πλαίσιο για την απόσυρση ούτε των μπαταριών ούτε και οποιονδήποτε άλλων από τις ΑΠΕ. Αναγνωρίζεται, για παράδειγμα, την υπεροχή της αντλήσιου αποταμίευσης και αποτυπώνεται αυτός ο στόχος του ΕΣΕΚ, αλλά τρέχετε να νομοθετήσετε για τις μπαταρίες. Γιατί? Γιατί το ζητούν οι επενδυτές, όπως οι ίδιοι μας είπατε. Μόνο που οι επενδυτές ενδιαφέρονται για το γρήγορο κέρδος. Εσείς θα έπρεπε να προφυλάσσετε το δημόσιο συμφέρον από τους επενδυτές, σε σύγκρουση με τους επενδυτές, σε σύγκρουση με τα κέρδη τους. Όμως το κράτος που εσείς υπηρετείτε είναι το κράτος των επιχειρηματικών ομίλων, των οποίων τα κέρδη και σε αυτή την περίπτωση περνάνε πάνω από τις ζωές μας. Και δύο λόγια για την ενεργειακή δημοκρατία πριν κλείσω. Επειδή πολλά ακούστηκαν για αυτή, κόπτονται Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για αυτή και ακούσαμε και διαφορετικούς ορισμούς και από τον Υπουργό και την Υφυπουργό. Ενεργειακή δημοκρατία είναι η χαμηλή τιμή του ρεύματος, μας είπε ο Υπουργός. Άρα δεν υπάρχει, γιατί η τιμή του ρεύματος είναι πανάκριβη. Η τιμή της χονδρικής, μας είπε, είναι ακριβή και πάντα ήταν. Δεν θα σχολιάσω τις αντιφάσεις και τις ανακρίβειες των επιχειρημάτων που ακολούθησαν αυτή τη διαπίστωση, αλλά θα πω το εξής. Η τιμή της λιανικής, από την άλλη, ήταν προμετάβασης, η φθηνότερη στην Ευρώπη ή από τις φθηνότερες μαζί με τη Λετωνία, αν θυμάμαι καλά. Η μετάβαση χρόνια τώρα περνάει κυριολεκτικά πάνω από τις πλάτες των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Πού τη βλέπετε τη δημοκρατία? Εσείς είπατε ότι η ενεργειακή δημοκρατία, κυρία Υφυπουργέ, είναι η διάχυση των συμφερόντων της ενεργειακής μετάβασης. Δηλαδή, ερμηνεύουμε, η διάχυση του ρίσκου σε μία αναδυόμενη αγορά. Και όταν αυτή οριμάσει, μαζεύουν το χαρτί οι μεγάλοι, συμπληρώνουμε εμείς, γιατί έτσι γίνεται σε όλες τις αγορές. Δημοκρατία στο ρίσκο, ολιγαρχία στα κέρδη. Είναι μύθος η ενεργειακή δημοκρατία. Όπως μύθος είναι και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση που κάποιοι υπερασπίζονται εδώ μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα δημοκρατικό στη φτώχεια. Δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη όταν κριτήριο είναι το κέρδος. Δείτε, για παράδειγμα, την ιστορική διαδρομή των αγροτικών συνεταιρισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι στο δικό τους πλαίσιο βασίστηκαν ενεργειακές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Και ξέρετε, ο κύριος λόγος αποτυχίας των ενεργειακών κοινοτήτων στο εξωτερικό, όσων δηλαδή εξαγοράζονται ή πτωχεύουν, είναι εντός εισαγωγικών η δημοκρατία. Αυτές που επέζησαν είναι αυτές που συγκεντρώθηκαν σε λίγα χέρια, απέκτησαν μεγάλο πελατολόγιο και παίζουν στις αγορές και της χονδρικής και της λιανικής με όρους μονοπωλιακού ομίλου, όπως μια οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του κλάδου. Και ήταν καθετοποιημένες, έτσι όπως ακούστηκε και στις επιτροπές. Όπως εξάλλου είπε και ένας εκπρόσωπος φορέα που ήταν αποκαλυπτικός, η δημοκρατία και η αγορά δεν συμβαδίζουν. Όταν κάποιος δεν πληρώνει, του κόβεις το ρεύμα. Δεν κοιτάς αν είναι μέτοχος. Και θα κλείσω με την πρότασή μας. Η πρόταση του ΚΚΕ για ισόρροπη ανάπτυξη συνίσταται στην απαλλαγή από τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων και γενικότερα της πράσινης μετάβασης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πλήρη αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών και των ερχόριων αποθεμάτων λιγνίτη.
στην κατασκευή νέων μεγάλων υδροελεκτρικών έργων που θα συμβάλλουν και στις ανάγκες ίδρυυσης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και φυσικά στην αξιοποίηση και των ΑΠΕ, αλλά με ορθή κατανομή και χωροθέτηση για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών και φυσικά να εξορθολογιστούν και τα κόστη και οι επενδύσεις, οι απαιτούμενες για τον εξυγχρονισμό των δικτύων. Μόνο έτσι μπορεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη για φτηνό ρεύμα, για το λαό και για τις παραγωγικές ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων του κλάδου. Για τις παραπάνω, βέβαια, βασικές προϋποθέσεις, για τα όλα τα παραπάνω, βασική προϋπόθεση είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, εργατικό έλεγχο και φυσικά αποδέσμευση από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που σήμερα ο εναγκαλισμός μαζί τους μυρίζει στην κυολεξία μπαρούτι. Εσείς νομοθετείτε για τους επενδυτές. Όχι για τους εργαζόμενους, ούτε για τους αγρότες, ούτε για τους επαγγελματιοβιοτέχνες ή τα λαϊκά νοικοκυριά. Γι' αυτό το νομοσχέδιο είναι ακραία ταξικό και το καταψηφίζουμε.